Στα πρόθυρα χρεοκοπίας βρίσκεται σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα η Thomas Cook, μια τουριστική επιχείρηση κολοσσός διεθνώς. Λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη αλλά και των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, οι χειμερινές κρατήσεις φέτος μειώθηκαν κατά 20%. Η μετοχή της εταιρείας έπεσε κατακόρυφα και αν δεν χρηματοδοτηθεί άμεσα από τις τράπεζες, κινδυνεύει με λουκέτο. Clearly this is the worst challenge they've ever had to face and they haven't moved fast enough. Thomas Cook are continuing to operate business as usual. So flights are leaving as scheduled. Do you plan to make business as usual in Greece or absolutely, yes, cut some definitely. Of them? Ο κίνδυνος μιας ενδεχόμενης χρεοκοπίας ανησύχησε ιδιαίτερα τους Έλληνες ξενοδόχους, αφού ο συγκεκριμένος τουριστικός όμιλος έκανε την Ελλάδα νούμερο ένα προορισμό για τους Βρετανούς, φέρνοντας κάθε χρόνο στη χώρα μας 1,5 εκατομμύριο τουρίστες. Τις τελευταίες 2-3 μέρες υπάρχει μια συνεννόηση με τις τράπεζες, επίσημη ανακοίνωση της Thomas Cook, η οποία ενδεχομένως δημιουργεί αυτή την ανησυχία, που ελπίζω ότι θα ευοδοθεί στο τέλος. Δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να έχει κάποιο σοβαρό ζήτημα για να αποχωρήσει από την αγορά. Υπάρχουν αρκετά συμβόλαια υπογραμμένα για το 2012, όπως και μικρά υπόλοιπα από το 2011. Η Thomas Cook εξυπηρετεί κατά μέσο όρο 19 εκατομμύρια πελάτες τον χρόνο. Το χρέος της υπολογίζεται στα 900 εκατομμύρια λίρες. Για να ανταπεξέλθει χρειάζεται επιπλέον δάνειο 100 εκατομμύρια λίρες, γεγονός το οποίο δημιουργεί εύλογο φόβο για την επιβίωσή της τόσο στους 30.000 εργαζόμενους όσο και στους τουριστικούς πράκτορες σε 21 χώρες. Ο Βρετανικός τουριστικός όμιλος σχεδιάζει να βάλει λουκέτο σε 200 ταξιδιωτικά πρακτορία καθώς και να πουλήσει μέρος του στόλου των αεροσκαφών του.